Καλημέρου, γιατί κάνετε, πως είσαστε, ελπίζω να είσαστε όλοι και όλες καλά. Η ώρα είναι 12 παρά 10. Εγώ από το πρωί έχω ξεκινήσει, έχω κάνει κάποιες δουλειές στο σπίτι. Κακώς το μετάνιωσα στην πορεία, γιατί αδιαθέτησα και δεν έπρεπε να κινούμαι έτσι, έπρεπε να καθίσω. Αλλά δεν θα είχα χρόνο μέσα στην ημέρα έτσι να κάνω αυτά τα βασικά που κάνω κάθε πρωί. Και έκανα το μπανάκι μου, ετοιμάστηκα, έφτιαξα λίγο τα μαλλιά μου, αλλά πέσανε, γιατί μάλλον δεν τα είχα στεγνώσει πάρα πολύ καλά. Θα τα ξαναπατήσω λίγο πριν φύγω, γιατί έχω να πάω σε ένα πάρα πολύ ωραίο μαγικό μέρος στην Αττική, σε ένα μέρος που έχω επισκεφθεί αρκετές φορές, αλλά δεν μπορώ να πηγαίνω και πάρα πολύ συχνά, γιατί πραγματικά είναι αρκετά μακριά. Παρόλο που είναι στην Αττική, είναι πολύ μακριά από το σπίτι. Θέλω περίπου 50 λεπτά για να πάω. Θα πάω στη Λίμνη Βουλιαγμένης για ένα event. Και έχει γίνει και κάποια ανακαίνιση και θέλω πάρα πολύ έτσι να πάω να δω το μέρος. Οπότε θα σας πάρω μαζί μου στο event να δείτε και αυτό το πάρα πολύ ωραίο τοπίο που έχει εκεί. Έχει και μια πολύ ωραία μέρα, ούτε καυτή, ούτε... είναι μια τέλεια μέρα νομίζω. Έχω βρει και ένα πολύ όμορφο φόρεμα το οποίο θα σας το δείξω και ελπίζω να σας αρέσει. Εγώ περιμένω πως και πως να το φορέσω τώρα που θα πάω στο event. Και έχω μείνει άβαυτη, με βλέπετε. Εν τω μεταξύ, όσο φτιάχνω μαλλιά και βαφόμουνα, έβλεπα σασμό. Σας είπα και στο προηγούμενο βίντεο ότι έχω κολλήσει με το σασμό, έχω φάει τρελό κόλλημα. Μου έχουν μείνει 17 επεισόδια για να φτάσω στα επεισόδια που βλέπετε εσείς σήμερα. Είδα ότι είσαστε και πάρα πολλές φανατικές εδώ του σασμού. Λοιπόν, και έχω μείνει με μισό μακιγιάζ, μου έχει μείνει να βάλω μάσκαρα και κραγιόν. Και δεν έβαλα μάσκαρα γιατί θέλω να δούμε μαζί και να σας κάνω ένα βίντεο με πρώτες αυτό το κομμάτι με πρώτες εντυπώσεις για την καινούργια μάσκαρα της Lancôme. Καθίστε για να την προφέρω σωστά. Lewitt. Αυτή είναι η καινούργια μάσκαρα. Το μασκάρα, δεν ξέρω πώς το λένε μερικοί. Λοιπόν, την άνοιξα πριν λίγο. Μου ήρθε χθες και την άνοιξα πριν λίγο και νομίζω ότι το βουρτσάκι της για μένα είναι ό,τι πρέπει. Άμα κάνει, καθίστε να κρυφτώ γιατί έχει κάνει focus σε μένα η καμέρα. Να, δείτε τι ωραίο βουρτσάκι. Είναι από αυτά τα ωραία τα τρίχινα που αρέσουν σε μένα. Και το μεταξύ μυρίζει ωραία, δεν μυρίζει κλασικά μια μάσκαρα. Και είδα σε κάποιες εντυπώσεις ότι είναι μια μάσκαρα η οποία είναι μαρινελίστικη, γιατί είναι αυτή που δίνει το τόσο όσο θες για το καθημερινό σου μακιγιάζ και νομίζω ότι μπορείς και να τη χτίσεις αργότερα. Καθίστε εδώ να την δούμε παρέα. Λοιπόν, οπότε ναι, θα πάω σήμερα σε ένα event της VC στη Λίμνη Βουλιαγμένης και πραγματικά είμαι πάρα πολύ ανυπόμονη για να πάω. Λοιπόν, νομίζω ότι όντως η μάσκαρα είναι αυτό που λένε. Για καθίστε. Έρχομαι κοντά για να τη δείτε με μία στρώση, δεν έχω βάλει στην άλλη τη βλεφαρίδα. Εν τω μεταξύ είναι μία μάσκαρα σέρουμ, λέει, γιατί έχει μέσα αμινοξέα, 8 αναζωογονητικά αμινοξέα, θρεπτικό βούτυρο καρύτε, 0% κερί, εμπλουτισμένη μάσκαρα σέρουμ τέλος πάντων κλπ. Μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία. Είναι αυτό το τόσο όσο θέλω εγώ, γιατί ξέρετε ότι εμένα δεν μου αρέσει να βάφομαι πάρα πολύ έντονα. Εν τω μεταξύ θέλω λίγο να σας ενημερώσω και για τον Botox μου, το οποίο πάει πάρα πολύ καλά, κοιτάξτε. Ούτε να θυμώσω δεν μπορώ. Είχα πάει και την περασμένη Δευτέρα, σήμερα Τετάρτη, όχι αυτή τη Δευτέρα προχθές, την προηγούμενη εβδομάδα. Οπότε το έχω, ακόμα δουλεύει, γιατί για τις 15 επόμενες ημέρες ακόμα δουλεύει. Πήγα και έκανα και το επαναληπτικό, ένα-δυο τσιμπήματα μου έκανε ο γιατρός που χρειαζόταν. Λέει, πραγματικά τίποτα. Κοιτάξτε. Ωραία, και να σας πω την αλήθεια. Χαίρομαι. Αν και κάποια κορίτσια μου γράψατε καλά, νέο κορίτσι, είναι δυνατόν να κάνεις Botox. Όπως σας είχα πει και στο βίντεο που σας είχα αναφέρει τον Botox είναι για πρόληψη. Άμα ρητιδιάσω, γεμίσω. Να βλέπετε. Κοιτάξτε εδώ πέρα αυτή η ρητιδούλα έκφρασης. Δεν φεύγει με τον Botox, παρόλο που τώρα αυτή την κίνηση δεν μπορώ να την κάνω και να θυμώσω. Δεν έφυγε η ρητιδούλα, γιατί τον Botox στην ουσία δεν βοηθάει τη ρητίδα να φύγει. Υπάρχει κάτι άλλο που θα κάνω από Σεπτέμβρη, μου είπε γιατρός, για να την βοηθήσουμε να φύγει. Το Botox στην ουσία κάνει πρόληψη. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το φόρεμα που λέω να φορέσω σήμερα στο event. Δείτε πόσο όμορφο είναι, είναι μακρύ μέχρι κάτω. Πολύ ωραίο και πολύ ωραίο το ύφασμά του και τα σχέδιά του, τα χρώματά του. Θέλω να το βάλω με ένα απλό μαύρο σανδαλάκι και με ένα ψάθινο τσαντάκι. Με αυτά λέω να το φορέσω. Και ναι, αυτό θα σας το δείξω και φορεμένο εννοείται. Μ' αρέσει πάρα πολύ, δεν ξέρω εσείς τι λέτε, αλλά τώρα για το καλοκαιράκι, κάποιος θέλει να σας το δείξω από μακριά. Νομίζω θα είναι τέλειο. Λοιπόν, είμαι πανέτοιμη να φύγω, δείτε λίγο τη φορεματάρα. Καλά, είναι πάρα πολύ ωραίο. Είμαι πολύ χαρούμενη που το έχω στη συλλογή μου. Λοιπόν, και να το τσαντάκι, αυτό θα κρατήσω. Έχει μαύρες λεπτομέρειες, έχω βάλει και εγώ ένα μαύρο φιωγκάκι και θα βάλω και κάποια μαύρα σανδαλάκια που έχω. Και είμαι έτοιμη.
Φύγαμε για λίγο βουλιαγμένης. Αυτό είναι το δικό μου. Αυτό είναι της Γιούλης. Αυτό είναι της Μαρίλιας. Μένει ένα πιάτο ανανάδες. Όλα θα τα δείξω εδώ. Τι τρώνε, θα στήσω εδώ την κάμερα να μετρήσετε μπουκές. Ήρθε η ώρα να φύγουμε. Δεν έχω ξανακάτσει event τόσο πολύ, αλλά πέρασα ωραία, κορίτσια. Πολύ ωραία. Το καλύτερο παρεάκι. Αχ, είμαι μέσα στο αυτοκίνητο και φεύγω από το event της VC, από τη λίμνη Βουλιαγμένης, όπου είναι ένας πάρα πολύ ωραίος προορισμός. Έχω την εντύπωση ότι έχει και καφέ και φαγητό. Δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη, ψάξτε το. Αλλά είναι όμορφα να πας να καθίσεις. Τώρα για το κολύμπι, έχω έρθει μια φορά για κολύμπι, αλλά δεν είχα μπει. Δεν ξέρω, κάτι με είχε. Ένιωθα ότι δεν ήθελα να πω και δεν είχα μπει. Λοιπόν, πέρασα πάρα πολύ ωραία. Κάθισα, όπως είδατε, με τη Μαρίλια και τη Γιούλη. Και πέρασαμε ωραία, γελάσαμε. Βγάλαμε τις φωτογραφίες, μας φάγαμε. Έτσι το είχα ανάγκη, να σας πω την αλήθεια. Και είχε και πάρα πολύ ωραία ενέργεια το μέρος εκεί. Και μου άρεσε πάρα πολύ. Ήμουν έτσι ευδιάθετη. Αν και με έπιασε για κάνα μισά ώρα η φωτοευαισθησία μου. Με έπιασε. Είχε να με πιάσει 2 χρόνια βέβαια. Κάτι είναι και αυτό. Και με έπιασε η φωτοευαισθησία μου. Είχε πάρα πολύ φως και δεν έβγαλε και τα γυαλιά μου, φανταστείτε. Αλλά παρόλα αυτά με έπιασε. Τέλος πάντων, και τώρα πηγαίνω σε μια δουλίτσα. Ελπίζω να προλάβω τον Αλέξανδρο πριν ξυπνήσει. Γιατί όταν έφευγα, ο Αλέξανδρος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ που φεύγω και στενοχωρήθηκα πάρα πολύ. Πραγματικά πάρα πολύ. Ήθελα να γυρίσω πίσω. Και εντάξει. Τώρα θα μου πει: θα πάει και σχολείο, θα κάνει. Που θα κλαίει και θα κάνει και θα ράνει. Δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω τι θα κάνω. Τέλος πάντων, επίσης θέλω να σας πω πως το θέμα γιογιό, επειδή με ρωτήσατε πάρα πολλές. Κάποιες μέρες κλαίμε, κάποιες μέρες γελάμε. Κάποιες μέρες πάει τέλεια ο Αλέξανδρος με το γιογιό. Κάποιες άλλες φορές χάλια. Τέλος πάντων, δεν τα παρατάω με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα παρατήσω. Θα τα παρατήσω μόνο αν δω ότι το παιδί παραζορίζεται. Αλλά μέχρι στιγμής, επειδή κάποιες μέρες είναι πάρα πολύ καλός και τυπικός και όλα, το κρατάω. Και επειδή ξυπνάει και στεγνός. Αυτό τώρα, αλλά πάμε καλά. Μόλις τελειώσουμε θα σας πω λίγο την εμπειρία μου πάνω σε αυτό το κομμάτι, αλλά θέλω να τελειώσω πρώτα με το θέμα γιογιό και μετά. Και για κάτι άλλο εγώ άνοιξα την κάμερα. Κάτι άλλο ήθελα να σας πω, αλλά δεν θυμάμαι. Δεν θυμάμαι, τρώγεται από λίγο το νου μου και στο GPS, γιατί είμαι στη Βάρη Σκοροπίου και εγώ από εδώ που έχω πέρασει στη ζωή μου 5 φορές, δεν τα ξέρω καλά. Οπότε είμαι με GPS αυτή τη στιγμή. Δεν στρίβω εδώ, όχι, πιο κάτω. Γύρισα σπίτι μου, σπιτάκι μου, εξουθενωμένη. Εξουθενωμένη γιατί... Αχ, με έχει διαλύσει αυτή η περίοδος, παιδιά. Με έχει διαλύσει, πραγματικά με έχει διαλύσει. Νιώθω κομματιασμένη. Λοιπόν, θέλω λίγο να σας δείξω τι πήρα από το event της VC. Αρχικά πήρα αυτό εδώ πέρα το νεσσεράκι, το οποίο γράψανε και το όνομά μου. Και έχουν σχεδιάσει πάνω αυτά τα ψαράκια, τα οποία είναι πάρα πολύ όμορφα. Και δείτε λίγο το εσωτερικό του, για να τα κρατάει δροσερά, τι ωραία. Μπορείς να βάλεις και ένα μπουκαλάκι μέσα και να το κρατάει δροσερούλι. Και είναι και διάβροχο στην ουσία, έτσι. Πάρα πολύ όμορφο. Λοιπόν, και με δώσανε και εδώ πέρα το lunchbox. Κοιτάξτε τι όμορφο που είναι. Το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, γιατί και αυτό εσωτερικά είναι έτσι. Και ήθελα κάτι τέτοιο έτσι μικρό, είτε για τις κούνιες, είτε για μέσα για το αυτοκίνητο. Αν και έχω το θερμό μου, να ας πούμε το θερμό το είχα από τις 12.30. Καλό είναι δροσερούλι, δεν είναι κρύο, αλλά είναι δροσερούλι μετά από τόσες ώρες. Τώρα έχει πάει ώρα 7.30, τι στο καλό. Λοιπόν, έχει μέσα έναν mineral ωρό,
Έχει ένα σαμπουάν, το οποίο θέλω λίγο να το ψάξω για να δω αν είναι σαν αυτό το σαμπουάν, δυναμωτικό σαμπουάν. Μαλλιά πιο δυνατά, ζωντανά, συμπληρώνει ιδανικά το πρόγραμμα κατά τη τριχόπτωση. Πάρα πολύ ωραίο. Αυτό είναι ένα ωραίο σαμπουάν για άνοιξη και για φθινόπωρο που πάντα υπάρχει έτσι στα μαλλιά μια. Χάνουμε αρκετά. Μια κρεμούλα και ένα από τα πολύ αγαπημένα μου αποσμητικά. Πάρα πολύ ωραίο αποσμητικό. Και αυτό εδώ το τσεντάκι το οποίο θα μου μείνει. Θα το χρησιμοποιώ μέσα στο αυτοκίνητο. Θα βάζω μέσα και το θερμό και κανένα νεράκι. Πάρα πολύ όμορφο δεν είναι. Ξέρω, μου άρεσε πάρα πολύ. Αυτά ήταν τα καλούδια. Και επίσης να σας πω καλά το φόρμα. Έχει γίνει χαμός με το φόρμα που φορούσα. Θα σας γράψω κάτω στην περιγραφή. Όπως και με το τσεντάκι μου έγινε έτσι ένας χαμούλης. Με το ψάθινο τσεντάκι μου. Είπατε πάρα πολλές ότι ψάχνετε ψάθινα τσεντάκια. Ξέρετε γιατί ψάχνετε πάρα πολλές ψάθινα τσεντάκια. Γιατί φέτος είναι πάρα πολύ της μόδας. Και γίνεται ένας χαμός. Όπου κοιτάξεις βρίσκεις ψάθινα τσεντάκια. Αυτό είναι ωραίο γιατί είναι έτσι cute και μικρούλι. Και είχα χωρέσει μέσα την κάμερα που σας τραβάω βίντεο και είναι μια. Φαίνονται εδώ και τα. Αυτά που τρώω. Λοιπόν, το πορτοφόλι μου έχει χωρέσει μέσα. Γυαλιά ηλίου. Προϊόντα γυναικείας αυτής, αντισηπτικό, μάσκα, δύο καραγιονάκια που έχω μέσα και κάτι χαρτομάντιλα. Χωράει. Για τόσο μικρό που είναι, γιατί είναι πολύ μικρούλι. Για να καταλάβετε, να σας το πιάσω έτσι με τα χέρια μου να δείτε, είναι μικρούλι. Επίσης, να σας μιλήσω λίγο για τη μάσκαρα, η οποία είναι σε πάρα πολύ καλή κατάσταση και αυτό που μου αρέσει ακόμα περισσότερο είναι ότι δεν έτρεξε και δεν με μουτζούρωσε εδώ κάτω. Το παθαίνω πάρα πολύ συχνά αυτό το τελευταίο διάστημα, μουτζουρώνομαι πάρα πολύ με τη μασκάρα. Αυτή μου αρέσει πάρα πολύ, να τη δείτε, να της ρίξετε μια ματιά. Αυτά. Αυτό ήταν και το σημερινό βίντεο. Ελπίζω να σας άρεσε. Γύρισα και λίγο άρον-άρον και δεν σας τράβηξα, αλλά πλάνα γιατί είχε ο Αλεξάνδρος λογοθεραπεία. Οπότε ήρθε η κοπέλα και λίγο μέχρι να μαζέψω, να αυτά από εδώ από εκεί, λίγο υπήρχε έτσι ένας πανικός. Αυτά. Σας φιλώ, σας χαιρετώ. Ήταν ένας πιο σύντομο βίντεο σήμερα. Ελπίζω να τα ξαναπούμε την επόμενη εβδομάδα με νέο βιντεάκι. Αν όχι, λογικά θα τα πούμε τη μεθεπόμενη από έναν πολύ όμορφο προορισμό που θα πάω κάπου. Δεν ξέρω, θα το δούμε, θα σας δείξω. Εγώ θα πάρω κάμερα μαζί και υπολογιστή και όπως βγει, ό,τι γίνει. Σας φιλώ, σας χαιρετώ, φιλάκια. Ευχαριστώ που ήσασταν για ακόμα ένα βίντεο εδώ μαζί μου.